Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του 45χρονου επαγγελματία της Ξάνθης, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου με τους οικείους του να τον αναζητούν, κοινοποιώντας το επαγγελματικό του όχημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγες ώρες αργότερα, ο άτυχος επαγγελματίας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία της Μέσης στη Ροδόπη. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη πραγματοποιήθηκε νεκροψία και νεκροτομή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν. Χτες βραδινές ώρες μετά τις 10 το βράδυ βρέθηκε πτώμα στην θαλάσσια περιοχή της Μέσης και σήμερα έγινε νεκροψία-νεκροτομή. Κατά την νεκροψία-νεκροτομή αμέσως αποκλείστηκε εγκληματική ενέργεια και διαπιστώθηκε ότι η αιτία θανάτου του είναι πνιγμός εντός ύδατος. Τώρα, ποιες συνθήκες, πώς έγινε αυτό, θα υπόθεση θα ερευνάτε, γιατί έχει γίνει λήψη βιολογικών υγρών για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις και αργότερα όταν θα βγουν αποτελέσματα θα βγάλουμε και το πόρισμα. Οπότε περιμένουμε τα ακριβή αίτια περίπου. Η ακριβή αιτία θανάτου γνωστή είναι, πνιγμός εντός ύδατος. Απλά βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικά. Αυτό πάντα ερευνάται για πιο σωστή να γίνει δουλειά. Αυτό. Θα περιμένουμε μετά από κανένα μήνα, πρέπει να βγουν αποτελέσματα και τότε θα ολοκληρώσουμε την ιατροδικαστική έκθεση.